Καλησπέρα, καλώ ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή για τα νέα του Ολυμπιακού Πολλά θέματα σήμερα Και θα ξεκινήσουμε με τον εικονιζόμενο Τον πρώην ε, σκόρερ του Ολυμπιακού Τον Σέντρικ Μπακαμπού Όπου από ό,τι διάβασα χθε σε αρκετά site Ο Μπακαμπού φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό Υπάρχει βέβαια, δυστυχώς ε, Από ό,τι είδα και η ΑΕΚ Η οποία τον ε, κυνηγάει ο Μπακαμπούτα είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος στον Ολυμπιακό δεν τα πήγε άσχημα, καθόλου άσχημα, αλλά συνεχίζει να μην είναι ο, ο Ελ Arabi που είχαμε στα καλά του. Καθώς πέρσι στην... σε μία σεζόν που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, πέτυχε 18 γκολ και 2 assist σε 37 αγώνες, όλα στο πρωτάθλημα. Ενώ φέτος με την Καλατά Σαράι έχει 16 εμφανίσει, 2 γκολ, αλλά ο χρόνος συμμετοχής του είναι 185 λεπτά στο πρωτάθλημα, δηλαδή σαν να έχει παίξει 2-90 λεπτά, παρόλο τις 10 συμμετοχές που έχει το ένα goal και απέναντι σαν στην μπάγκερ, να πούμε στο Champions League Θα προτιμούσα να φέραμε εμείς τον Μπακαμπού, να είμαι ειλικρινής και να έφευγε ο Ελγαμπί ή ε, ο Ναβάρο, λέω δηλαδή τον Ελγαμπί επειδή είναι δικός μας παίκτη. Παρ' όλα αυτά ας ελπίσουμε να μην έρθει ούτε στο Μαναθηναϊκό ούτε στην ΑΕΚ γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει ε, μεγάλη ζημιά πόσο μάλλον τώρα που ο είναι ντεφορμέ, σίγουρα θα βοήθα και το μάθω να εγώ. να πούμε ότι ο Jovetic σκόραρε, όπως θυμόμαστε, αλλά πολλά site από το εξωτερικό τον φέρνουν να είναι πάλι πολύ κοντά στην Παρτιζάν. Προσωπικά έχετε ακούσει την γνώμη μου για τον, ε, για τον είναι ένα παίκτης που μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, ε, πόσο μάλλον να κερδίζει ο Ολυμπιακός, είναι ένα παίκτης ο οποίος πρέπει να μπαίνει μέσα, γιατί μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ καλά την μπάλα για να δημιουργήσει φάσει. Σε όλα τα παιχνίδια που είχε μπει και τα δύο τελευταία όσο κερδίζαμε, να ε, θυμάμαι καλά με την Τρίπολη, που είχε βγάλει τον assist στο Φορτούν και είχε κρατήσει πολύ καλά την μπάλα. Και πριν δύο μέρε στο Καραϊσκάκι, όπου σκόραρε μόλι σε τρία λεπτά συμμετοχή. Αλλάζουμε θέμα να πούμε ότι ο Μασούρα ε, είναι παράδειγμα πλέον στον Ολυμπιακό. Προσωπικά για μένα είναι ο MVP του Ολυμπιακού για φέτο. Μαζί με το Φορτούνι. Και σίγουρα πρέπει ο Μαρτίν και ο Ποντένσε να πάρουν παράδειγμα από αυτόν. Από το πόσο για την ομάδα παίζει, πόσο δυνατό, πόσο προσπαθεί να εξελίσσεται. Κυρίω ο Ποντένσε. Καθώ ο Μαρτίν, παρόλο που είχε να αγωνιστεί ένα χρόνο, ε, δείχνει αρκετά έτοιμο. Μπορεί να μην έκανε το καλύτερο παιχνίδι στα Γιάννα, ε, απέναντι στα Γιάννα, αλλά σίγουρα μέχρι στιγμή έχει δείξει Πολύ καλά στοιχεία. Να πούμε τώρα μερικέ δηλώσει του, του ανθρώπου του Ολυμπιακού. Μετά να βάλω να κάνει μια δήλωση που συμφωνώ τελείω. Ε, Δήλωσε ότι σε παιχνίδια όπω αυτό ε, στο Καραϊσκάκι, το τελευταίο απέναντι στα Γιάννα, ε, πρέπει η ομάδα του να έχει υπομονή μέχρι να μπει το πρώτο γκολ. Αφού μπει το πρώτο γκολ, ε, δεν θα υπάρχει θέμα. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αλήθεια αφού αυτέ οι ομάδε ε, κλείνονται πίσω. Και μόλι πήρε το πρώτο γκολ, αναγκαστικά πρέπει να ανοιχτούν. Και τότε ο Ολυμπιακό με του παίκτε που έχει δεν δυσκολεύεται καθόλου να, να σκοράρει. Το θέμα είναι να μην δέχει γκολ. Ε, ο coach του Ολυμπιακού, ο Καρβαγιάλ, δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένο από την ομάδα του, αλλά θα μπορούσε να βάλει άλλα τρία στο Γιάννα. Ε, εγώ θα έλεγα να προσέχει να μην τρώγαμε Γιατί πάθαμε ένα καρδιακό μέχρι να κερδίσουμε ε, πρέπει να δουλέψει λίγο περισσότερο την ομάδα, πιστεύω. Γιατί του έχει φέρει παίκτε, οπότε δεν δικαιολογείται καθόλου. Κρίμα, ξαναλέω εγώ που στηρίζουμε τόσο πολύ τον Καρβαγιάλ και δεν φέρνουμε έναν προπονητή όπου να έχουμε λόγο να τον πιστέψουμε. Και όχι έναν προπονητή όπου φεύγει ανά 6 μήνε και αλλάζει ομάδα. Τέλο πάντων, να πούμε τώρα για τον Καμαρά. Ε, δεν ήταν τυχαίο που ήταν εκτό αποστολή. Προσωπικά πολύ το ευχαριστήθηκα, μπορώ να πω. Παρόλο λοιπόν, που ένα παίχτρο που από όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό το σπάθησα πάρα πολύ για τη δύναμη που έχει. Ε, Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά να φύγει στην Τράζοσπορ, δεν έχει γίνει κάποια πρόταση, αλλά είναι στην κορυφή τη λίστα των Τούρκων και φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακό με την πρώτη προσφορά που θα του γίνει θα τον δώσει αφού το καλοκαίρι δεν θα ανανεώσει και θα του φύγει δωρεάν. Ε, Επίση, να πούμε ένα πολύ σημαντικό στατιστικό για τον Όρτα. Ο οποίο είχε 23 στι 23 πάσε προ τα μπροστά στο παιχνίδι, που έκανε την Πούντα τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ένα καταπληκτικό στατιστικό που δείχνει κιόλα ότι ο παίκτη θέλει να, να βάλει την ομάδα του να επιτεθεί. Πολύ σημαντικό καθώ έχουμε βαριθεί να βλέπουμε πάσε να γυρνάνε πίσω στο Ρέτσο και στον Ντόι και μετά από εκεί στον Πασχαλάκι. Κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι αρέσει σε κανέναν φίλο του Ολυμπιακού μας ε, σήμερα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ε, παίζει αντίπαλο ε, με την Άλμπα μέσα στο ΣΕΦ παρόλο τις αποσίες Φάλμινου Τίνοφ είναι ε, τεράστιο φαβορή η Ριθρόλευκη είναι η 8η στη βαθμολογία και η Άλμπα τελευταία με μόλις 5 ε, νίκες ε, Θα δούμε σήμερα και τον καινούριο παίχτη του Ολυμπιακού τον ε, Ράιτ Wright πιστεύω δεν θα δυσκολευτεί η ομάδα μας ε, επίσης θα, θα σας πρότεινα να ψάξετε, να δείτε το βίντεο που ανέβασε η ομάδα μας στο μπάσκετ ε, Αν θυμάμαι κανένα λέγεται Shoot κινήσει Είναι ένα πολύ αστείο βίντεο Με πρωταγωνιστές αγωνιστές το Wokup, το μακίσικ Τον Papas ε, Τον... Παπα ε, ε, Νικολάου Και τον ε, Μιλουτίνοφ Δεν νομίζω πως ξέχασα κάποιον ε, Μπορείτε να πάτε να το δείτε Θα γελάσετε πολύ πιστεύω Αυτά και σήμερα Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα like Ένα σχόλιο και θα σας απαντήσουμε Σε κάθε Επόμενο βίντεο Να πω για τα σχόλια που είχα πει Ότι θα σας απαντήσουμε Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο σήμερα Στην επόμενη εκπομπή θα απαντηθούν Όλα μαζί Οπότε κάθε σχόλια Και θα σας απαντήσουμε στο επόμενο Ευχαριστώ πολύ